επιτροπών και εργασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν προς το συμφέρον της δημοκρατίας και του ελληνικού λαού. Σας δίνω, για να μην παραπέσουν όπως συνήθως γίνεται στο δημόσιο και στις δημόσιες υπηρεσίες, την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις γερμανικές οφειλές που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 14 Απριλίου του 2015 και η οποία εξετάστηκε από την Διακομματική Επιτροπή για τις γερμανικές οφειλές. Σας δίνω επίσης τις δύο εκθέσεις, την προκαταρκτική έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2015, την έχετε και με την προηγούμενη ιδιότητά σας του Υπουργού Εσωτερικών, καθώς επίσης και την πρόσφατη από 25 Σεπτεμβρίου 2015 ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Για να μην σας παραδίδω περισσότερα ογκώδη έγγραφα, έχω αφήσει στο γραφείο σας και την έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siemens, η οποία ανασύρθηκε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στην προηγούμενη περίοδο, αλλά και την έκθεση της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης για την υπόθεση της Λίστας Λαγκάρ, που επίσης ανασύρθηκε στην προηγούμενη περίοδο. Και επειδή η λεγόμενη συνέχεια του κράτους έχει σημασία να εφαρμόζεται και ως συνέχεια της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, προσδοκώ και αναμένω ότι αυτές οι πολύτιμες εργασίες της Βουλής θα ολοκληρωθούν. Θα με βρείτε αρρωγό σας στην ολοκλήρωση και στην ενίσχυση αυτών των διαδικασιών. Δεν θα είμαι αρρωγός σε διαδικασίες προώθησης μνημονίων και κατάλυσης της δημοκρατικής λειτουργίας. Κύριε Πρόεδρε, σας εύχομαι καλή θητεία και είμαι βέβαιη ότι όλους θα μας κρίνει η ιστορία. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μου δόθηκε η ευκαιρία ενώπιον της Βουλής προηγούμενα να περιγράψω το πλαίσιο με το οποίο θα πολιτευτούμε συλλογικά, έτσι ώστε η Βουλή να αναβαθμιστεί ουσιαστικά. Προσπάθειες επ' αυτού κάνατε και εσείς μέσα στο λίγο χρονικό διάστημα που υπήρχε αυτή η ευχέρεια. Το σημαντικό είναι ότι τρεις φορές ο λαός μας εκλήθη μέσα σε 9 μήνες και ιδιαίτερα την τελευταία φορά μεταγνώσεως με όλα τα θέματα γνωστά, επιχειρηματολογημένα και απολύτως αποσαφηνισμένα, να δώσει την εντολή, να δώσει την πηξίδα σε δυνάμεις οι οποίες θα έχουν το τιμόνι πλειοψηφικά, έτσι ώστε να ασκηθεί η λαϊκή κυριαρχία μέσα σε αυτή τη Βουλή, αλλά βεβαίως και σε όλες τις άλλες δυνάμεις που έχουν το δικό τους ιδιαίτερο ρόλο μέσα στο δημοκρατικό πλαίσιο. Είναι σαφές λοιπόν πως η νέα Βουλή, όπως είπα και στην ομιλία μου μέσα, θα αποφασίσει για τη συνέχιση ή και για την νέα ανάθεση σε νέες επιτροπές θεμάτων κρίσιμων που αφορούν στη χώρα, ιδιαίτερα για το θέμα των επανορθώσεων που αναφερθήκατε και των αποζημιώσεων, που είναι διακομματική και ομόφωνη απόφαση, θα πρέπει να ενταθεί η λειτουργία αυτής της Επιτροπής, αλλά ότι ταυτόχρονα η ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει και την εντολή να διαπραγματευτεί για τα θέματα που αφορούν τώρα στην συμφωνία και στο ζήτημα του χρέους, θα λάβει υπόψη της και πρέπει να λάβει υπόψη της όλα τα ντοκουμέντα και όλα τα τεκμήρια που υπάρχουν, έτσι ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη χώρα μας. Επ' αυτών λοιπόν τα οποία είναι αυτονόητα, θα ήθελα να τα βεβαιώσω. Από εκεί και πέρα δεν θα ήθελα επί τη ευκαιρία της σημερινής μας εδώ επίσημης και θεσμικής συνάντησης να υπάρξει μια πολιτική αντιπαράθεση, διότι είναι αλήθεια ότι στο προηγούμενο διάστημα ακούστηκαν μερικές εκφράσεις οι οποίες
θα οδηγούσαν σε οξύτατες αντιπαραθέσεις. Αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο, όλα έχουν καταγραφεί, τα έχει αποτιμήσει ο λαός μας, για όλους μας ως πρόσωπα, ως συλλογικότητες, ως κόμματα, ως θεσμικούς ρόλους και εν συνόλο για τη Βουλή. Όλοι θα κριθούμε πράγματι και κρινόμαστε καθημερινά καταρχήν από το λαό μας και ύστερα κάποια στιγμή και από την ιστορία. Και όπου χρειαστεί να βρεθούμε αρρωγοί κατά τη συνείδησή μας και κατά τις συλλογικές και όχι μόνο προσωπικές μας αποφάσεις, θα είμαστε παρόντες και παρούσες. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή θητεία. Τους χώρους μέσα μας θα σας τους δείξω. Γιατί όχι. Καλά.